Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 4 εκατομμύρια αποφάσισε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πρόκειται για την επισφράγηση της συμφωνίας που επήλθε σε διαπαραταξιακή συνεδρίαση, από την οποία πήγε η Λαϊκή Συσπήρωση και στην οποία είχαν συμφωνήσει στην τροποποίηση της Δημοτικής Εισήγησης με βάση την αντιπρόταση των παρατάξεων Κουράκη, Λιγερού και Ινιωτάκη, που κατέβασε το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τα 5 στα 4 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός του προγράμματος του καλλιτεχνικού που είχε ανακοινωθεί. Δεν θέλω να πω τι ακούστηκα σε διάφορα μέσα, το παρακάτω αυτό, για να δούμε ακριβώς οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει να βλέπουμε το θέμα μόνο οικονομικά, ούτε με τους όρους οι οποίοι κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωση της πόλης μας, σε σχέση με το αν είναι 5 πάνω ή 5 κάτω, ή αν θα είναι 3,5, αν θα είναι 4 ή αν θα είναι 5. Το ζήτημα της ΔΕΠΑΝΑΛ που ξαναεπανδύεται 5η φορά σήμερα, δεν είναι στοιχείο για τυχοδιοκτισμούς, για υποκρισίες. Έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει το πολιτιστικό κέντρο να επιβιώσει. Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο ενδεχομένως βουλευτών της Κρήτης, σε επίπεδο της περιφέρειας της Κρήτης και το κράτος να βάλει πλάτη για αυτό το μεγάλο έργο που έγινε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων φορολογουμένων. Όταν συζητούμε στη διαπαραταξιακή, οι συνάδελφοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τις παρατάξεις τους και νομίζω βεβαίως όλα είναι από την εγγένεια του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι αυτά που λένε πρέπει κατά βάση να τίθενται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αίσθηση προκάλεσε η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να αποφασιστεί παράλληλα και η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΕΠΑΝΑΛ, προϋπόθεση που υπήρχε στο κείμενο της πρότασης της αντιπολίτευσης. Με επίκληση στις διαδικαστικές τυπικότητες, απεφεύθη η ψηφοφορία. Θα γίνει η σύγχυση και δεν έρθει. Η σύγχυση είναι αυτή, δεν υπάρχει αριστεία. Δεν καταλαβα, δεν υπάρχει το θέμα κύριε. Μα δεν υπάρχει το θέμα κύριε. Θέμα διαχειριστικού. Θέμα διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΠΑΝΑΛ, εγώ στα θέματα μου δεν βλέπω. Η συγκεκριμένη πρόταση θα έλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία της παράταξης των ενεργών πολιτών και τη δέσμευση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για την υιοθέτησή της. Και τι ζητάτε, να κάνουμε ένα διαχειριστικό έργο. Αν υπάρχω και εγώ, καταρχάς εσείς πρώτοι τους προγράψετε ο Θεασόντης. Βεβαίως, σας παρακαλώ και εγώ. Οποιοςδήποτε λόγος είναι επιθυμητός. Άλλο αυτό, ας αποφασίσουμε σήμερα, αφού και εσείς το θέλετε.